Καλημέρα σε όλους, PR Fitness εδώ, σούπερ ενθουσιασμένος με τη σημερινή μέρα, καθώς επιτέλους θα έχουμε βοήθεια, τουλάχιστον για σήμερα, με το βίντεο στην προπόνηση. Σήμερα έχουμε push day, είναι η πέμπτη μέρα του προγράμματος, σας χρωστάω τη σημερινή και άλλη μία. Θέλω να τα βγάλω όλα στη σειρά για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα. Θα έρθει κάποιος να μας βγάλει βίντεο στην προπόνηση, το οποίο με βοηθάει και στο να συγκεντρωθώ στην προπόνηση και στο να έχω ωραίο footage, καλό footage, γιατί η ζωή μου είναι πολύ πιο epic από ό,τι φαίνεται και οι προπόνησεις μου είναι πολύ πιο epic από ό,τι φαίνονται. Απλώς, I don't have the footage to prove it. Ας ξεκινήσουμε μέρα πέμπτη στο πρόγραμμα. Κάθε μέρα, και αν δεν φάω κάτι άλλο όπως και πατάτες και μακαρόνια και ψωμί, πρέπει να φάω ένα πακέτο ρύζι. Συνήθως σε 3 γεύματα ή σε 2. Και πονάει. Push day. Δεν ξέρουμε αν έχουμε χωνέψει ακόμα. Ελπίζουμε μετά την πρώτη άσκηση να είναι όλα μια χαρά εδώ πέρα για να μπορούμε να κάνουμε bench. Έχω την αίσθηση ότι θα πάει πολύ καλά σήμερα. Πρώτη άσκηση, πρώτο set. Πάντα ξεκινάω τα push sessions με lateral raises ώστε να καλύψω τους ώμους μου και είναι κάτι που δεν με επηρεάζει στις επόμενες κινήσεις που σπρώχνω για το στήθος μου, έτσι. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο σας είχα πει ότι θα σας δείξω με σειρά όλες μου τις προπονήσεις. Δεν θα το κάνουμε αυτό τελικά. Πάλι θα σας τις δείξω, αλλά όχι με σειρά. Γιατί πολύ απλά σήμερα που είναι η πέμπτη μέρα, έχουμε πολύ πιο ωραίο βίντεο. Λοιπόν, ο πάγκος μπορείς να τον αισθανθείς με δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους. Όταν τρως φαγητό και όταν κάνεις δίαιτα. Τι εννοώ με αυτό, ότι όντως όταν είσαι σκασμένος με το φαγητό, ο πάγκος ανεβαίνει από μόνος του. Two plates. Το σημείο που θα καθορίσει αν η προπόνηση θα πάει καλά ή όχι. Πάμε. Μόνο σου πάμε. Σπρώξε. Μπράβο. Φίλε, πήγε καλά. Πόπο. Πόσα είναι, 135. Κοντά εκεί δεν είναι. Ναι. Α? Αυτή είναι αυτός, η κομική φωνή μου. Μπορώ να την αλλάζω κατά βούληση για να προσφέρω καλύτερο και ποιοτικότερο content. Τρίτη άσκηση. Μετά από έναν πολύ επιτυχημένο πάγκο, περνάμε στο Cybex Flat Press. Στην ευθεία. Εννοείται δίνουμε προτεραιότητα στις ίσιες πιέσεις αντί για τις επικλινή. Γιατί εκεί πέρα δουλεύει το μεγαλύτερο μέρος του στήθους, έτσι. Σίγουρα μπορούμε να προσθέσουμε τις επικλινή και τα overhead είναι για ώμους πιο πολύ. Αλλά το στήθος για να μεγαλώσει θέλει στην ευθεία. Αυτό ήταν. Καλό σετ. Αν είχα κάνει σωστά τη δουλειά μου, θα είχατε δει και την πρώτη προπόνηση push. Βέβαια, μετά από μια-δυο φορές που κάνουμε όλες τις προπονήσεις, δεν έχει πολύ σημασία ποια προπόνηση είναι πρώτη, ποια είναι δεύτερη, αρκεί να εκτελούνται με τη σωστή σειρά. Θα δείτε ότι πάω από πάγκο σε dips, σε overhead. Εδώ πέρα πάω από πάγκο σε flat, σε incline. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί είμαι χαζός και θέλω να ανεβάσω πάγκο. Όμως μετά από αυτά τα set, είμαι χαζός ή είμαι γαμάτος. Αλλά εννοείται θέλουμε να χτίσουμε και το υπέρτατο 3D ή 4D chest.
Άλλοι παίζουν 4D chess. Εγώ παίζω 4D chest. Α, καλό, ε! Είπαμε, αν είσαι πάνω από 35, σ' αρέσουν αυτά. Έτσι δεν είμαι... Με βλέπεις από πλάγια και βλέπεις τρεις διαστάσεις. Βλέπεις και αυτήν. Πώς λέγεται αυτό, βάθος, πλάτος, ύψος, πλάτος. Λοιπόν, πάμε, εργάσιμο. Κάναμε λίγο overestimate και παίξαμε και τα δύο σετ πολύ κοντά μεταξύ τους. Το ένα ήταν 110, το άλλο 100, που συνηθίζω να κάνω μεγαλύτερα drops. Οπότε ήταν λάθος και βγήκανε μόνο από 6 επαναλήψεις. Δεν μας πειράζει όμως. Τελευταίο σετ στήθους και κλείνουμε με τρικέφαλα. Chest flies, τελευταίο σετ. Τελευταία άσκηση και τελευταίο σετ, μόνο ένα. Από πάντα μου άρεσαν εμένα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια και καλά δεν τη θεωρούσαν καλή κίνηση. Τελικά είναι καλή κίνηση, είδατε που όλοι λένε τώρα κάνε chest flies, μισές επαναλήψεις και τα λοιπά, επειδή έχεις πολύ τάση όταν είναι τεντωμένο το στήθος, όταν είναι σε διάταση. Καμιά φορά έχεις δίκιο χωρίς να ξέρεις ότι έχεις δίκιο. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since late July. Αφού παχύνεις, μετά από ένα αρχικό σημείο που παχαίνεις και χάνεις τις γραμμές σου, βγαίνουν λίγο αυτά, λίγο αυτά. Μετά δεν μπορείς να παχύνεις άλλο. Και εκεί πέρα είναι που πρέπει να επιμείνεις και να φας και θα μεγαλώσεις. Εδώ πέρα προσπαθώ να έχω τους αγκώνες μου να τους κρατάω όσο πιο μπροστά γίνεται. Δηλαδή να μην με παίρνει πίσω αυτό και οι αγκώνες μου έρχονται εδώ. Θέλουμε να είναι εδώ. Αλλά το χέρι να παραμένει στη λαβή. Γρήγορο κλιπάκι από το κινητό γιατί δεν θα βγει η κάμερα τώρα από εκεί που είναι. Μπανάνα, 125 γραμμάρια, 40 γραμμάρια. Με τη σειρά που εμφανίζονται στο κλιπ ή με τη σειρά που δείχνονται στο κλιπ, γιατί εμφανίζονται όλα μαζί, αλλά κάθε φορά που λέω τη λέξη εστιάζω σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτή αρχίζει να εξελίσσεται στην καλύτερη μέρα που είχα εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα και ίσως είναι και ένα από τα καλύτερά μου βίντεο και ξέρεις τι, θα το βγάλουμε τεράστιο αυτό το βίντεο. Πάρε, δες! Και αν δεν το δει κανείς, εσείς χάνετε. Εδώ είμαστε. Οπ! Θα πάμε για το τέταρτο γεύμα. Λοιπόν, επειδή σας το έχω ξαναδείξει και σε reel αλλά και σε παλιότερο YouTube βίντεο, πάμε να σας το δείξω άλλη μια φορά. Τι έχουμε εδώ! Ένα κιλό πατάτες, αυτό θα ανακατευτεί, ελαιόλαδο, γλυκιά πάπρικα και κουρκουμάς, εντάξει, το ανακατεύω. Προθερμένο αυτό εδώ στους 180 για 5 λεπτά και μετά βάζουμε εδώ μέσα τις πατάτες. Πώς το ανακατεύεις, θα το πάω. Ωραία, θα τάσω να ανοίξει. Αν ανοίξει και πέσουν οι πατάτες, θα μετακομίσω, δεν τις μέσα. Δεν ανοίξει. Ωραία. Και, οπ, τις ρίχνεις εδώ μέσα. Παίρνει 800 γραμμάρια πατάτες. Εγώ θα βάλω ένα κιλό και θα το παίξω ανοίξελος, εντάξει. Έχω ακριβώς ένα κιλό εδώ, μπορεί να είναι ένα κιλό και 10 γραμμάρια. Μπαίνουμε για γρήγορο πάνω και επανερχόμαστε. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, επειδή το βίντεο πάει τάπα, έτσι μου φαίνεται εμένα, έτσι νιώθω εγώ σήμερα μετά από όλη αυτή την επιτυχία στον πάγκο και στην υπόλοιπη προπόνηση, πάμε να απαντήσουμε μερικές από τις not gonna lie ερωτήσεις σας. Έχω κολλήσει στο 1 rep max 90 κιλά πάγκο. Προλαβαίνω μέχρι τον Μάρτιο να χτυπήσω τα 100. Μου φαίνεται αρκετά ρεαλιστική πρόοδος, αρκεί να προπονείσαι με αυτόν τον στόχο. Δηλαδή να μην κάνεις bench μία φορά την εβδομάδα, να μην κάνεις κάθε φορά 1 rep max. Θα πρέπει έτσι να το προσεγγίσεις κάπως έξυπνα, όπως οι powerlifters. Κάποια στοιχεία που ξέρω από την προπόνησή τους είναι
υψηλή συχνότητα, δηλαδή δεν κάνουμε μία φορά, κάνουμε 3, 4, 5 φορές την εβδομάδα πάγκο. Μονές ή διπλές ή τριπλές κοντά στα μέγιστά σου, αλλά όχι στα μέγιστά σου. Για παράδειγμα, είδες εμένα δύο σετ που έκανα στον πάγκο, έτσι, πέθανα και στα δύο. Αυτά ήταν τα μέγιστά μου, δεν μπορούσα να κάνω άλλη επανάληψη σε καμία περίπτωση. Θέλεις εσύ να αυξήσεις τη συχνότητα, αλλά να κατεβάσεις λίγο την ένταση του κάθε σετ. Αυτό θα σε βοηθήσει να μαζέψεις δουλειά στο bench, να γίνεις καλύτερος και σταδιακά να φτάσεις και στον στόχο σου. Πιστεύω μέχρι τον Μάρτιο τον έχεις. Step by step guide για να φτιάξει κάποιος όνομα στα social media, να αναπτύξει πελατολόγιο για online coaching κτλ. Νούμερο 1. Να είσαι ηθικά ευέλικτος ή πάρα πολύ καλός στη δουλειά σου. Οπότε τους περισσότερους τους εξυπηρετεί το πρώτο σκέλος, έτσι. It's the truth, once again. Πάμε και στην πιο ολοκληρωμένη απάντηση. Δεν θα είναι step by step, όμως. Νούμερο 1. Να ξέρεις ότι μπορείς να έχεις πελατολόγιο χωρίς να έχεις και πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Δεν χρειάζεται δηλαδή το προφίλ σου να είναι δεν ξέρω εγώ τι για να αποκτήσεις πελάτες. Πολύ σημαντικό, πολύ θετικό αυτό. Εγώ εννοείται όλο αυτό το παιχνίδι το κάνω για την φήμη. Το ξεκίνησα για την φήμη, ήθελα να γίνω υπερβολικά διάσημος. Γιατί μου άρεσε να κάνω προπόνηση και να με βλέπει ο κόσμος αυτά που μπορώ να κάνω, και τα χρήματα και όλα αυτά ακολούθησαν. Τώρα, κάποιες συμβουλές. Φτιάχνε αρκετό υλικό, όμως πάντα να είναι υλικό στο οποίο πιστεύεις και νιώθεις άνετα να το φτιάξεις. Μην κάνεις ό,τι βλακεία βγαίνει απλά για να ανεβεί η δημοτικότητά σου. Δεν αξίζει αυτού του είδους η δημοτικότητα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να μεταφέρεις την πληροφορία, όμως πρέπει κιόλας να είσαι και κάπως εκτός από εκπαιδευτικός και λίγο διασκεδαστικός, λίγο ψυχαγωγικός. Οπότε βρες έξυπνους τρόπους, σε αντίθεση με αυτό που κάνω εγώ, να μεταφέρεις την πληροφορία που θες να μεταφέρεις. Αυτό. Ο καθένας έχει διαφορετικά δυνατά σημεία και όλοι μπορούν με κάποιον τρόπο να προσελκύσουν κόσμο στο προφίλ τους, στη δουλειά τους κτλ. Οπότε κάποιος μπορεί να είναι όμορφος, κάποιος να έχει πολύ καλή μεταδοτικότητα, κάποιος να είναι πάρα πολύ έξυπνος στον τρόπο που παρουσιάζει τις πληροφορίες και ο κόσμος δεν μπορεί παρά να δει το προφίλ του και τις υπηρεσίες του και όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, διάλεξε αυτόν που σε εξυπηρετεί και αυτόν που νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις. Πώς πάει η Unbound? Λοιπόν, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι περίμενα και πιο χρονοβόρα. Έχω ξοδέψει κάποια καλά λεφτά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτά που έρχονται τους επόμενους μήνες, εβδομάδες. Ελπίζω όταν τα δείτε να σας αρέσουν και να τα αγοράσετε. Θα έχουμε footer σαν αυτό, εντάξει, αλλά όχι με αυτή τη στάμπα, θα την αλλάξουμε. Αυτή η στάμπα θα υπάρχει στις μπλούζες. Καλησπέρα Παναγιώτη, δεν θα γράψω ερώτηση, απλά θα πω ένα ευχαριστώ για τις γνώσεις που παραθέτεις πάνω στο fitness. Κάνω τα γεύματά μου όπως πρέπει, κοιμάμαι καλά, κάνω δυνατές προπονήσεις και η πρόοδος είναι καθημερινή. Να είσαι πάντα καλά. Συγχαρητήρια φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόοδό σου και όντως είναι λίγο αφυπνιστικό όταν κάνεις τα σωστά βήματα, κάνεις αυτά που πρέπει με συνέπεια, βλέπεις αλλαγή και αποτέλεσμα που λες «Α, γι' αυτό εκείνος τα κατάφερε, γι' αυτό εκείνος μπόρεσε». Ενώ εγώ όταν δεν τα έκανα έτσι έλεγα «Αποκλείεται να μπορώ να φτάσω εκεί». Μπορείς να φτάσεις εκεί και παραπέρα. Οπότε μπράβο σου. Εδώ είσαι. Πέμπτο και τελευταίο γεύμα. Σέιν Γκίλις στην TV. Και εδώ πέρα μπανιαρισμένος, σενιαρισμένος, έτοιμος για χαλάρωση. Σας έχω ακυρώσει 3 βίντεο, το push νούμερο 1, το legs νούμερο 1 και το pull νούμερο 2 και είμαστε κατευθείαν στο push νούμερο 2. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το επίπεδο και η ένταση και η ενέργεια αυτού του βίντεο ήταν πιο καλή. Like, subscribe, panagiotisrafael.com, panathletics.gr, με τον κωδικό Panagiotis MIP. Ό,τι θες το βρίσκεις στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο. Καληνύχτα.